Καλησπέρα από το Μπασκετάκι Αρένα. Αναμέτρηση για τον δεύτερο όμιλο του T2. Ένατη αγωνιστική. Κοζανόστρα Bulldogs. Οι δύο ομάδες σήμερα κατεβαίνουν με πάρα πολλές απουσίες. Και οι μεν και οι δε. Να δούμε ποια από τις δύο θα αντέξει, ας πούμε. Οι Global Bulldogs είναι 6, Κοζανόστρα 7 άτομα. Ξεκινάει το παιχνίδι με πρώτη καρδιά για Bulldogs και τον Μίλτο τον Μητρακόπουλο να εκτελεί το πρώτο τρίποντο της βραδιάς. Έχουμε Τζαχρίστα, Χατζησμεωνίδη, Γονιδάκη, Κουτσουριδάκη και Κάκιο για την Κοζανόστρα. Το μεγάλο όπλο της ομάδας, ο Μπρούστας, λείπει. Ο Απέργης έκανε φάλ τώρα στο Μικάκι. Ο Απέργης είναι με τον Βασιλάκο, τον Δημητραγούλη, τον Μίλτο και τον Ανδρέα. Και ο Γαλάνης, λάθος τώρα για την Κοζανόστρα. Ο Βασιλάκος σε ρόλο οργανωτή κλασικά του Bulldogs. Θέλει να παίξει, ψάχνει τον Γαλάνη, όχι τον διώχνει. Να βγει ο Απέργης από τα screen, θα πάρει την μπάλα. Θα γυρίσει, θα τελειώσει με το αριστερό, θα στοχίσει. Θα τσιμονίδεις μάζει στο rebound, θα αφήσει στο Γονιδάκι. Λογικά ο Γονιδάκης θα πάρει την μπάλα στα χέρια και θα αναλάβει το κατέβασμα της Κοζανόστρα. Εντιαπουσία του Μπρούστα. Θα πετύχει το πρώτο καλάθι της βραδιάς. Ο ηγέτης, θα λέγαμε, της Κοζανόστρα, πρόεδρος. Και τέλος πάντων ο άνθρωπος που τρέχει την ομάδα. Ωραία η πάσα του Βασιλάκου στον Απέργη. Θα ισοφαρίσει ο Απέργης. Πολύ ωραία η πάσα σκαστή του Βασιλάκου που δημιούργησε την ανισορροπία στην άμυνα των γηπεδούχων, των τυπικά γηπεδούχων. Κάκιος. Πολύ σωστά ο Απέργης. Θα βγει η άμυνα. Βασίλης στην μπάλα, θα σηκωθεί ο Κάκης, θα κάνει όμως βήματα. Πολύ καλή άμυνα για τους Bulldogs. Συνέχεια στο παιχνιδάκι μας. Μίλτος με την μπάλα. Πάει προς τα μέσα, θα βρει πάλι τον Απέργη. Σταματήσει γένος, θα βγάλει έξω ο Βασιλάς, θα κάνει λάθος. Θα κλέψει ο Κουτσουριδάκης. Ο Γονιδάκης εκτελεί για 45 μοίρες, άστοχα. Η μπάλα τα χέρια του Κουτσουριδάκη εκτός. Κατοχή, θα περάσει πάλι τους Bulldogs. 2-2 θα παραμένει το σκορ. Ο Ανδρέας τώρα Δημητρακόπουλος θα κατεβάσει. Ο Μίλτος για 3. Ούτε τώρα ο Γαλάνης θα πάρει το επιθετικό rebound στην πλάτη του Χατζημεωνίδη. Ο Χατζημεωνίδης νομίζω ότι αλλίωσε την προσπάθεια του Γαλάνη. Μπορεί να κάνει και λάθος, τέλος πάντων έγινε έρμπολη για το ψηλό των Bulldogs. Σχεδόν 3 λεπτά στην αναμέτρηση. 2-2 το σκορ. Τσουριδάκης. Θα κάνει λάθος, κλέβει ο Βασιλάκος. Πολύ κακή η πάσα του Τσουριδάκη. Συλλάκος μέχρι μέσα θα στοχίσει στο Λιάπομος. Πίεσε σωστά ο Κουτσουριδάκης, δεν έκανε φάουλ. Ο Γονιδάκης δεν κατάφερε να σκοράρει. Ο Τζαχρίστας πήρε επιθετικό rebound. Πάλι ο Γονιδάκης. Πάει προς τα μέσα, θα κοπεί από τον Γαλάνη στα αίσια. Πάρα πολύ ωραία, δεν έφαγε την προσπίση εκεί πέρα ο Γαλάνης. Ο Ανδρέας τώρα, ο Δημητρακόπουλος, θα βάλει το πρώτο τρίπο της βραδιάς. Άλλη μια assist. Δεύτερη από τον Βασιλάκο. 2-5. Βλέπω ότι ο Τζαχρίστας ζητάει αλλαγή. Στον πάγκο για τους για την Κοζανόστρα υπάρχει ο Τραγής και ο Μούρτζης. Ο Γονιδάκης άλλο ένα τρίποδο από την κορυφή αυτή τη φορά. Πάλι θα στοχίσει ο Κάκιος, θα μαζέψει. Κουτσουριδάκης.
ευθύνη του Τζαχρίστα. Θα τη Σιμεωνίδη θα εκτελέσει υπό την πίεση τη Λίξη. Θα σκοράρει για τρεις και θα απαντήσει στο τρίποντο του Ανδρέα του Δημητρακόπουλου. Βασιλάκο στο Γαλάνη. Άλλη μια ασίστ από τον Βασιλάκο. Δύο ποντίδωρο τον Γαλάνη. Τα τρία πρώτα γαλάθια των Bulldogs είναι με διαφορετικού σκόρερ. Χατσιμεωνίδης από το πλάι τώρα για τρεις, μέσα κι αυτό. Κάνει το σταυρό του. Δεν το πιστεύει. Δύο στα δύο Χατσιμεωνίδης. Ο Μίλτος δεν καταφέρει να εκτελέσει. Πίσω από το screen του Γαλάνη, ο Βασιλάκος πάρα πολύ ωραία αφήνει την παρ' στο καλάθι. Θα πετύχει το πρώτο του καλάθι. Μετά από 5 λεπτά έχει 3 assist και 2 πόντους. 8-9. Τσουρδάκης πολύ έξυπνα. Θα πέσει πάνω στον Ανδρέα τον Δημητρακόπουλο, θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στον Ανδρέα τον βόλο. Ο Τζαχρίστας θα περάσει έξω. Θα μπει ο Μούρτζης. Και ο Λούβαρες για πρώτη φορά στην πεντάδα των Bulldogs στη θέση του Μίλτου του Δημητρακόπουλου. Ο Λούβαρες είναι η μόνη αλλαγή που έχουν οι Bulldogs. Είχαν και μπήκε τώρα στο μάτς. 8-9 του σκορ. Ο Τσουρδάκης έχει την ευκαιρία να ισοφαρίσει και να βάλει και την ομάδα του μπροστά. Αν πετύχει τις δύο βολές, θα βάλει την πρώτη και θα ισοφαρίσει. Μία στις δύο. Κάκιος όμως θα μαζέψει το έπιθεστο rebound. Γονιδάκης. Χατσιμεωνίδης ενώ είχε χώρο δεν εκτέλεσε. Θα το κάνει ο Γονιδάκης. Ούτε τώρα 0 στα 4. 9-9 το σκορ. 4,5 λεπτά ακόμα. Μπάλα στο Βασιλάκο. Θα πάρει ένα αριστερό διάδρομο. Πάρα πολύ ωραία σαν πριν. Θα στοχίσει ο Γιώργος. Θα έχει άλλη μια ασίστ εδώ ο Βασιλάκος. Κάκιος θα κάνει βήματα λάθος. Λούβαρης περνάει, πάει προς τα μέσα, αστοχή. Δύσκολη προσπάθεια. Πρώτη προσπάθεια απόψε. Μπούρτζης για τρεις, όχι. Κάκιος θα πάρει άλλο ένα επιθετικό rebound. Γονιδάκης πάλι για τρεις, τώρα θα το βάλει το πρώτο τρίποντο. Η Κοζανός θα δείχνει να απειλεί κυρίως από το τρίποντο. Και βάλει ήδη 3, ο Βασιλάκος σταματά, εκτελεί πάρα πολύ ωραία και μειώνει πάλι στον πόντο. Μέχρι στιγμής είναι ο καλύτερος των Bulldogs. Ωραία, ένα από τον Λούβαρη που στο Κάκιο. Ο Κάκιος πέτασε σε δεύτερο λάθος. Ο Βασιλάκος δεν κατάφερε τώρα να βρει τον Ανδρέα τον Δημητρακόπουλο. Ο Κάκιος γύρισε και διόρθωσε το λάθος του. Κάκιος στο Γονιδάκι για τρεις αυτός. Όχι το rebound. Τελικά ο Βασιλάκος θα το πάρει. Περνάει ένα από δύο αντιπάλους. Αλλάζει κατεύθυνση. Θα πάει, θα κερδίσει το φάουλ. Θα πάει στην γραμμή των βολών. Έχει ήδη 4 πόντους και 3 ασίστ. Μέσα η πρώτη. Φτάνει τους 5 πόντους. Σερί η πόντη του Βασιλάκου. 6 τώρα. Ο οποίος είναι πάνω στον Γονιδάκη. Χατσιμεωνίδης Γαλάνη. Ο Μούρτζης για τρεις. Θα αστοχίσει. Ο Γαλάνης πρόγνωσε τον Λούβαρη. Πάρουμε την κάτω του Κούντο.
Βάρης κρατάει πάρα πολύ ωραία την μπάλα και αφήνει στον Βασιλάκο. Βασιλάκος πάλι θα σταματήσει και θα εκτελέσει για δύο. 8 σερί πόντι από τον καλύτερο του παρκέ μέχρι στιγμής. Πολύ ωραία ο Κοτσουλιδάκης. Θα στοχίσει όμως ο Απέργης. Έφαγε την προσπίση. Πάσα από τον Απέργη, πάτησε ο Ανδρέας Δημητρακόπουλος. Θα γίνει εκεί πέρα το λαθάκι. Θα περάσει η κατοχιστικό Ζανέστρα. 12-15 μπροστά οι Bulldogs, οι οποίοι δέχτηκαν μια οδυνηρή ήταν την προηγούμενη αγωνιστική από τους Γαλλικά και Πιάνο. Ο Χατζημαϊονίδης τώρα θα σκουφίσει στο πρώτο τρίποντο. 62-61 ηθήθηκαν οι Bulldogs. Μιλήσαμε με τον Απέργη για αυτή την ήττα, ο οποίος μας είπε ότι τους πόνεσε. Και φυσιολογικό είναι να χάνει τώρα για έναν πόντο, ώστε να βάζει και τους παλέψει. Δούβαρης θα γυρίσει, θα εκτελέσει, θα σκοράρει. Και αυτό προέρχεται από πάσα του Βασιλάκου, ωστόσο δεν είναι assist. Όπως ο Δούβαρης έκανε τις τριπλίτσες του εκεί πέρα. Λοιπόν, οι Bulldogs προηγούνται με 12-17. Μούλτισα στο έξι άλλο ένα τρίποντο. Η κατοχή θα παραμείνει στους χειριστικούς ανώστερα τώρα. Η οποία Κοζανόστρα έχει 4 σερί νίκες. Τελευταία νίκη της ήταν απέναντι στους Σικάμινο Bulls 67-33, πολύ μεγάλη διαφορά. Τώρα θα βάλει και το πρώτο τρίποντο ο Μούρτζης. Θα μειώσει σε 15-17. Μπορεί να στοχούν αλλά δεν σταματούν να εκτελούν τη γραμμή του τρίποντου οι παίκτες της Κοζανόστρα. Βασιλάκος πριν να συνεργαστεί με τον Λούβαρη θα κερδίσει φάουλ χαμηλά από τον Κουτσουριδάκη. Ο Ανδρέας Δημητρακόπουλος εκτελεί για 3, δεν θα σκοράρει. Κάκιος μάζει το rebound, όλος ο χρόνος είναι για την Κοζανόστρα με 13 δευτερόλεπτα τώρα. Κρίνε εκτελεί για 3. Ούτε τώρα θα λήξει λίγο το πρώτο περίοδος. 15-17 υπέρ των Bulldogs. Μόνο λέμε να ξεκινήσει το δεύτερο δεκάλεπτο. Ο Βασιλάκος, ο Ανδρέας Βασιλακόπουλος, ο Απέργης, ο Γαλάνης και ο Λούβαρης πεντάδα των Bulldogs, όπως τελείωσαν το δεκάλεπτο. Κουτσουριδάκης, ο Ανδρέας ο Δημητρακόπουλος θα εκτελέσει άσχημα για 3. Κουτσουριδάκης, Μούρτης, Γονιδάκης, Κάκιος και Χατζησυνοδονίδης. Όπως τελείωσε ακριβώς και η Κοζανόστρα το πρώτο δεκάλεπτο. 15-17. Μούρτης άλλο ένα τρίποντο. Μπάλα τα χέρια του Κάκιου εκτός, κατοχή για Bulldogs. Πρώτο ομαδικό. Ο Γαλάνης θα παρατηρώ την μπάλα. Λούβαρης θα εκτελέσει, θα στοχίσει. Ο Απέργης προσπαθεί για το rebound. Κατοχή για τον Κοζανόστρα. Τραγής για πρώτη φορά στο μάτς στη θέση του Κουτσουριδάκη. Πιτσιρικάς της Κοζανόστρα. Τραγής στο Γονιδάκη, εκτελεί ο Γονιδάκης μέσα.
Δεύτερο τρίποντο του Γονιδάκη, 18-17. Του Βάρης, ο οποίος έχει το χειρισμό και μπορεί να κατεβάσει την μπάλα. Θα πάρει κάποιες ανάσεις ο Βασιλάκος σε αυτόν τον τομέα. Ο Γαλάνης με δεξί κουκ. Αλλά Καρύμ Αμπντουλ-Τζαμπάρ. Λίγο πιο χαμηλό βέβαια. Θα εκτελέσει, θα σκοράρει, θα ξαναβάλει μπρος τους Bulldogs. Να δούμε αν θα καταφέρουν οι γηπεδούχοι να επιτεθούν και μέσα στο αντίγραμμα του τρυπόντου. Στις πρώτες δύο επιθέσεις έχουν διαλέξει να εκτελέσουν από τα 6.75 με 1-2. Ο Βασιλάκος θα δώσει στον Απρίγη. Θα γίνει τώρα εκεί πέρα το φάουλ τον Κάκιο. Έχουμε μια διακοπή και επιστρέφουμε. Λοιπόν, Κάγιος θα περάσει εκτός, καθώς τραυματίστηκε τώρα εδώ στη φάση με τον Απέργη. Ο Απέργης θα πάει στη βολή, θα βάλει την πρώτη βολή. Στη θέση του Τζαχρίστας μπήκε. Μια στις δύο. Ο Γαλάνης θα σπρώξει την μπάλα στον Απέργη, θα ανανεώσει την επίθεση του Bulldogs. Ο Βασιλάκος θα στοχίσει. Πρώτη φορά άστοχος από εκείνο το σημείο. Γονιδάκης, Τραγής. Ο Μούρτζης. Πάρει το σκρίν, όχι. Θα εκτελέσει. Και έχουμε τώρα φαλ του Βασιλάκου πάνω στον Γονιδάκη. Θα πάρει τώρα την μπάλα, θα δώσει τον Τραγή. Τραγής θα εκτελέσει για τρεις. Δεν θα σκοράρει, ο Γαλάνης ψηλότερα από τον Τζαχρίστα. 18-20 το σκόρ από τον Bulldogs. Ο Ανδρέας ο Δημητρακόπουλος, όχι. Ο Απέρης θα ανανεώσει άλλη μια επίθεση για τους Bulldogs. Βασιλάκος. Ο Λούβαρης θα βρει πάρα πολύ ωραίο το Γαλάνη, θα βγει μπάλα πάλι έξω. Βασιλάκος στη λήξη του χρόνου δεν θα καταφέρει να σκοράρει. Ο Γαλάνης, αυτό του λέει και ο Λούβαρης, ότι έπρεπε να σηκωθεί όταν έπαιρε την μπάλα. Κατσιμεωνίδης. Ωραία, θα γυρίσει, θα στρατήσει. Για στην μπάλα εδώ στον Ανδρέα τον Δημητρακόπουλο. Ο Μίλτος ο Δημητρακόπουλος κάθε πολύ ωραία έξω. Τώρα καταλάβω γιατί. Του Βάρης θα γυρίσει. Θα κερδίσει φάλα τον Χατζησιμεωνίδη. Και θα πάει στη γραμμή των βολών. Εκείνος όπως ο Απέργης νωρίτερα. Αέρα τριών πόντων, οι Bulldogs 18-21. Τραγής θα δεχτεί τον μπλόκα τον Γαλάνη, πάρα πολύ ωραία. Η άμυνα του Γαλάνη πρόλαβε τον Πιτσιρικά. Μούρτζης στον Τραγή. Θα παίξουμε το Χατζησιμεωνίδη. Πάλι ο Τραγής σταματά, εκτελεί για τρεις, δεν θα σκοράρετε τώρα. Ο Ανδρέας ο Δημητράκοπλος πήρε το rebound, τρέχει τους Bulldogs, θα δώσει τον Βασιλάκο. Εκτελείς πάλι την κράμα των βολών, θα στοχίσει άλλη μια φορά. Ο Γονιδάκης θέλει να αποστάρει τον Βασιλάκο, θα πέσει πάνω του και ο Γαλάνης, ο Χατζημεωνίδης. Ωραία προσπάθειά του, τόσο άστοχη. Ο Βασιλάκος τη μεγάλη πάση στον Απέργη πρόλαβε εκείνος. Τώρα ο Βασιλάκος να στηρίξει τον συμπαίκτη του. Θα περάσει, θα κερδίσει φάλα τον Γονιδάκη.
Χαμηλά ζητάει το φάλο ο Ντάγης, ψηλά το διαιτητής, δύο βολές για τον Βασιλάκο. Τέταρτο ομαδικό για την Κόζα Νόστρα με 5 και 21 αγωνών για το πρώτο ημίχρονο. Μέσα πρώτη βολή. Τρέξαν ένα 8-0 στο πρώτο δεκάλεπτο οι Bulldogs. Τώρα βρίσκονται στο 6-0. 18-23. Κοντάκης, φάουλ από τον Βασιλάκο πάλι. Κατσιμενόντες επαναφέρει την μπάλα στον Τζακρίστα. Απέργης θα του κάνει φάουλ. Επαναφορά ο Τσαχρίστας. Συνεχίζεται το μάτσο εδώ πέρα. Ο Νιδάκης πάει αριστερά, θα χάσει τον έργο της μπάλας. Λιδουλούβαρης παραλίγο να κλέψει ο Κουτσουρδάκης. Η μπάλα θα σταματήσει το Βασιλάκο. Θα βγει στο πλάι στον Ανδρέα τον Δημητρακόπουλο. Λούβαρης δεν εκτελεί, πάει προς τα μέσα. Θα χάσει την μπάλα, ο Τσαχρίστας κλέβει. Βγαίνει αυτή η άμυνα για την Κόζα Νόστρα. Κουτσουρδάκης θέλησε να βρει τον Κατσιμονίδη και έκλειψε ο Ανδρέας ο Δημητρακόπουλος. Μεγάλη πάσα προς τον Αυρίο Κούστα, στοχίσει στο λέει από τον εθνιδιασμό. Τα βάζει με τον εαυτό του εκεί πέρα. Μούρτζης για τρεις. Όχι. Κατσιμονίδης παίρνει επιθετικό rebound, βγάζει έξω ο Γονιδάκης. Ούτε τώρα ο Γαλάνης δεν μπορεί, ο Χατζημερονίδης μαζεύει. Μούρτζης άλλο ένα τρίποντο. Πάλι ο Γονιδάκης επιθετικό rebound. Τρεις σερί ή τέσσερις σερί επιθέσεις έχουν ανανεώσει οι γηπεδούχοι. Ο Κουτσουρδάκης θα εκτελέσει πάλι άστοχα, πάλι επιθετικό rebound ο Χατζημερονίδης. Και μετά από τόσες προσπάθειες ο Γονιδάκης θα βάλει ένα τρίποντο. Κάνει το 21-23, time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Κατοχή είναι για τους Bulldogs, 21-23. Από ό,τι άκουσα ο Κάκιος δεν θα συνεχίσει, πρέπει να πάει να κάνει ράματα. Κακή εξέλιξη αυτή για την Κόζα Νόστρα. Ο Μπούρτζης τώρα θα κάνει την άμυνα, θα κλέψει για τους παιδούχους. 21-23, 3,5 λεπτά ακόμα. Βονιδάκης πάλι από, την, από το σημείο που εκτέλεσε εύκολα πριν θα στοχίσει τώρα. Ο Βασιλάκος πολύ ωραία πάση στο Λούβαρη, θα στοχίσει σαν άλλο ένα λέει απ. Συγγνώμη, ο παίκτης των Bulldogs πριν έχασε το απέργης ένα. Κατσιμεωνίδης θα βρει τον Κουτσουρδάκη. 3 λεπτά ακόμα. Χατζημερονίδης εκτελεί για 3 και σκοράρει. Τρία τρίποντα στα 4. Χατζημερονίδης 75%. Βασιλάκος σκοράρει μετά από ώρα. Κατσιμεωνίδης για τρεις ο Μούρτζης. Ας το έχεις ο Απέργης, μάζεψε. Βασιλάκος Λούβαρης, πολύ ωραία πέρασε. Ας το έχεις όμως από την πίεση του Μούρτζη. Λιγότερα από 2 λεπτά, 24-25. Βραχία για φαντασμό για τους Bulldogs. Κατσιμεωνίδης γυρίζει με το αριστερό και λίγο σκοράρει. Αυτό είναι το πρώτο δίποντο της
Κώστα Νόστρα. Στο δεκάλεπτο. Για τρεις ο Μίλτος που πέρασε την πεντάδα των Μπούλδογκς. Δεν το πάμε στη θέση του Ανδρέα. Ένα και 27. Για να δούμε. 26-25 πάλι έχουν περάσει μπροστά η Κόζα Νόστρα. Μούρτζης για τρεις πάλι. Θα σκοράρει ο Γαλάνης, μάζεψε. Baseball πάσα στον Μίλτο τον Δημητρακόπουλο. Θα σταματήσει την προσπάθεια του εκείνος που την πήρε στο Μούρτζη. Πάει τώρα ο Απρίγης να πάρει την μπάλα στα χέρια. Θα εκτελέσει και για τρεις. Θα στοχίσει και Τσουρδέλης μάζεψε. Ο Νιτάκης δεν το σκέφτεται δεύτερη φορά, εκτελεί άστοχα, μαζεύει εν τέλει ο Μούρτζης. Άλλο ένα επιθετικό rebound, εκτελεί για τρεις, όχι. Βασιλάκος, rebound, μεγάλη πάση στον Μίλτο Δημητρακόπουλο. Τώρα αυτός δεν θα λαθέψει, θα σκοράρει στον ευνηδιασμό. 26-27, ωραίο το παιχνιδάκι εδώ πέρα στο μπασκέτα για Ρίνα. Ατσιμεωνίδης. Θα βγάλει έξω το γονιδάκι. 20 δευτερόλεπτα τα 7 είναι για την Κόζα Νόστρα. Δεν θα σκοράρει ο Ατσιμεωνίδης, θα πάει όμως στις βολές. Τρίτο φάουλ του Βασιλάκου. Μέσα η πρώτη βολή. Κάνει 9,3 γραφτό ρολόι, μία στις 2 ο Χατζημιονίδης. Ο Συλλάκος Λούβαρης, ο Μιλτιάδης από το πλάι θα εκτελέσει για 3, δεν θα σκοράρει. Μούτζης, 7 δευτερόλεπτα. Θα χάσει την μπάλα ο Λούβαρης στο Βασιλάκο, θα εκτελέσει εκτός ισορροπίας, θα στοχίσει 26-27 το σκορ του πρώτου χρόνου. Θα δω. 27, είμαστε 18, 21, 24, 27, όλα είναι το σκορ και επιστρέφουμε. Λοιπόν, έτοιμοι να ξεκινήσουμε το δεύτερο ημίχρονο, τρίτο δεκάλεπτο, 27 όλα. Κατοχή για την Κόζα Νόστρα, Χατζημεωνίδης, Κουτσουριδάκης, ο Τραγής, ο Γονιδάκης και ο Τζαχρίστας είναι η πεντάδα τους. Ο Απέργης, ο Ανδρέας και ο Μίλτος, ο Δημητρακόπουλος, ο Βασιλάκος και ο Γαλάνης, η πεντάδα των Bulldogs. Εκτελεί ο Γοντάκης για τρεις, θα στοχίσει πάνω στον Γαλάνη. Μεγάλη πάσα στο Βασιλάκο. Ο Μίλτος στην μπάλα, έτσι από τον Απέργη, τα κατάφερε. Ο Ανδρέας ένα βήμα αριστερά, εκτελεί και σκοράρει. Σε 7.30 Χατζημεωνίδης, ο οποίος έχει 3 στα 4 τρίποντα, έχει βάλει και ένα τρίποντο και μια βολή. 12 πόντους, Τραγής εκτελεί αστοχή, ο Νιτάκης μαζεύει άλλο ένα επιθετικό rebound για την Κόζα Νόστρα. Κουτσουριδάκης προσποιείται, πάει προς τα μέσα, μπροστά στο ψηλό τώρα τον Μπούλο, σε δύσκολη κατάσταση. Τραγούλους άλλο ένα τρίποντο από την άλλη άκρη. Δεν θα σκοράρει τώρα. Ο Νιδάκης Χατζησημεωνίδης εξελεί αστοχή. Ωραία ο Γαλάνης, θα εκτελέσει άστοχα. Ο Νιδάκης για τρεις μέσα. Να είναι
το τέταρτο του τρίποντο. Ναι, είναι το τέταρτο του. Έχει και ένα διποντάκι ο αρχηγός. Γαλάνης αστοχή, μαζεύει ο Τσαχρίστας. Βάζει άλλο ένα τρίποντο. 32-30. Γαλάνης. Για τρεις ο Μίλτος θα κερδίσει φάουλ πάνω στην προσπάθεια του τρίποντου από τον Γονιδάκη. Μέσα η πρώτη βολή. Μια παρατήρηση τέτοια ο Γονιδάκης από τον διαιτητή για διαμαρτυρία. Μέσα και η δεύτερη. Θα ισοφαρίσει. Μέσα και η τρίτη. Πολύ ωραία. 3 στις 3, 32-33 μπροστά οι Bulldogs. Τέρμπι εδώ στο Μπασκετάκι Αρίνα. Το ημίχρονο να πούμε ότι ο Κάκιος έφυγε και πάει για ράματα στο νοσοκομείο. Ο Γονιδάκης πάλι για τρεις, δεν θα εκτελέσει εύστοχα. Ο Νεωνίδης έσπρωξε την μπάλα πάνω στο Μίλτο τον Μητραγούπουλο και ο Ανδρέας μετά από πάσα του πρώτου ευστόχησε σε λέει άφησον ευνηδιασμό. Τσουχτέρω το κρύο εδώ πέρα στο Μενίδη. Στο Κουτσουρδάκι για τρεις ο Κουτσουρδάκης θα βάλει αυτό στο πρώτο τριποντάκι και θα ισοφαρίσει. 35 όλα, δεν υπάρχει κάποιας μιας εξαίρεσης που κατάφερε μια ομάδα να απομακρυνθεί οι Bulldogs. Δεν μπορούμε να βρούμε κάποιους από τους δύο τους χώρους ώστε να ξεμακρύνουν. Δεν θα βάλει το έμεσο τρίποντο Απέργης. 35-37. Ο Τσουρδάκης θα απαντήσει. Πήρε μπρος ο παίκτης το Ζανόστρα. Βασιλάκος. Πάρει διπλό σκρίν από τον Γαλάνη τον Απέργη. Θα δώσει την μπάλα στο Γαλάνη. Εκτελέσει ο ψήλος άστοχα. Κατοχή είναι για τους Bulldogs. Από το Κουτσουρδάκι βγήκε μπαλά εκτός, καθώς ο Απρίγης ήταν σε θέση να πάρει το rebound. Κατευθείαν ο Βασιλάκος εκτελεί και σκοράρει από την επαναφορά την πάσα του Γαλάνη. Πάρα πολύ ωραία, ξαμαρκαρίστηκε και πήρε την μπάλα. Αυτό έτσι όμως. Σιλάκος θα βρει πάρα πολύ ωραία το Γαλάνη. Αντιστράφει, κάνει ρόλο σε αυτή τη φάση. Ο Γαλάνης εκτέλεσε. Ενώ ασίστ έδωσε ο Βασιλάκος. 37-41 στο συν 4 τώρα το μάτς. Φάλο τον Γαλάνη. Ο Λούβαρης θα περάσει στην αναμέτρηση θέση του Μίλτου του Μητρακόπουλου. Τζαχρίστα στον Τραγί. Σκοράρει ο Τσιγκάς στον πρώτο του καλάθι στο μάτς. Με time out και επιστρέφουμε 39-41.
Λοιπόν, γυρίσαμε από το time out. 39-41 το σκορ. Μετά το καλάθι του έτσι ο Τραγής. Ο Βασιλάκος κατεβάζει. Θέλει να βρει το γαλάνι. Κατάλαβε ο Τσουρδάκης και έκοψε την πάσα. Ο γαλάνης, ο Γονιδάκης ολοκλήρωσε το κλέψιμο. Τραγής έχει τον Λούβαρη μπροστά του. Θα κάνει το λάθος, κλέβει ο Βασιλάκος. Διάβασε την φάση. Ο Τσουρδάκης πολύ σωστό το φάουλ πάνω στο Βασιλάκο. Τελή, αστοχή, Τζαχνίστας μάζεψε. Ο Νάκης προσπαθεί να πάρει τη θέση, πιέζει ο Απέργης. Χάτζη Σημεωνίδης, τον Γονιδάκη, εκτελεί για τρεις, μέσα για αυτό. Και με αυτό το 5-0. Δίγρα 41-41 ο πίνακας, δεν ξέρω. Με επιθετικό φάουλ τώρα. Κατοχή για Κόζα Νόστρα. Τραγής για τρεις. Μέσα. Το πρώτο τρίπο για την Τσιρικά είναι γεγονός. Απέριγε στη μεγάλη πάσα από τον Βασιλάκο. Το φάουλ έχει γίνει χαμηλά, δεν υπάρχουν βολές. Μπάλα στο Λούβαλι. Χατσιμονίδης μαζεύει το rebound. 2,5 λεπτά ακόμα. Κόζα Νόστρα έχει περάσει μπροστά. Τώρα φάουλ του Απέργη. Και τεχνική ποινή στον Απέργη. Νωρίτερα είπα εγώ τρίποντο του Γονιδάκη ήταν δίποντο. Τώρα έχουμε δύο τεχνικές μήνες που τα εκτελέσει ο Γονιδάκης. Κάτσε σε γραμμή. Οπότε το σκορ είναι 44-41 και το σερί που τρέχει η Κόζα Νόστρα είναι 7-0 και 8-0. Ο Γονιδάκης θα εκτελέσει την πρώτη βολή της τεχνικής μήνης. Θα αστοχίσει. Έχει άλλη μία. Βάλει μία. Τώρα είναι 8-0 το σερί και τώρα είναι 45-41. Τουρδάκης θα κερδίσει φάλο τον Βασιλάκο. Τώρα τεχνική ο Βασιλάκος θα αποβληθεί με 5 φάουλ. Για τους Bulldogs η αποβολή του Βασιλάκου. Μέσα η βολή. Τρεις σερί τεχνικές φινές έχουν δεχτεί οι Bulldogs. Έχουμε time out και επιστρέφουμε. Λοιπόν,
Έχουμε επιστρέψει οι δύο βολές του Κουτσουριδάκη μετά το φάουλ που κέρδισε. Πριν εκτελέστηκε μια τεχνική ποινή. Τώρα είναι οι βολές που κερδίσει ο Κουτσουριδάκης. Μία στις δύο. Το σκορ είναι 47-41. Με 5 παίκτες συνεχίζουν οι Bulldogs. Ο Δημητρακόπουλος έχει την μπάλα, το γαλάνι μπροστά του, θα εκτελέσει πίσω από το screen για 3, άστοχα, ο Απέργης θα ανανέωσε την επίθεση. Ο Ανδρέας ο Δημητρακόπουλος για 3, ούτε τώρα, Τζαχρίστας μαζεύει το εύκολο rebound, λιγότερο από 2 λεπτά, 47-41. Τριπλό screen ζητάει ο Μητράκης, θα δώσει την μπάλα στο Μητράκη. Τσουριδάκης για 3, μέσα για αυτό. Κουτσουριδάκης στα τελευταία 4,5 λεπτά έχει σκοράρει τους πρώτους τους πόντους, γιατί νωρίτερα δεν είχε σκοράρει και έχει βάλει 9 πόντους. Στο έχουν βάλει μπούλτο του Βελούβαρη, 1-10, 50-41, 13-0 το σερί που τρέχει η Κόζα Νόστρα. Από το μείον 4 στο σύν 9. Χατζησιμεωνίδης 5 δευτερόλεπτα. Σκοθεί ο Κουτσουριδάκης, θα εκτελέσει, θα σκοράρει πάλι. 11 η πόντη του στο 10 λεπτό. Στα τελευταία 5 λεπτά τους έχει πετύχει. 52-41 στο σύν 10 για πρώτη φορά. Μια από τις δύο ομάδες, στοχεί ο Ανδρέας του Δημητρακόπουλος, παίρνει το επιθετικό rebound, δεν δίνει πάσα, εξελίγει για 3, στοχεί πάλι ο Λούβαρης, τώρα θα πάρει το επιθετικό rebound, θα κερδίσει το foul από τον Τραγκή, δεν θα πετύχει το καλάθι για το έμεσο τρίποντο. Θα πάει όμως για δύο βολές. Τα βάζει με την τύχη, το έχασε το λέει από πριν, τώρα η βολή πήγε έτσι όπως πήγε. 0 στις 2 και ο Χατζημεωνίδης καθαρίζει την κατοχή. Κάτι πρέπει να αλλάξουν οι Bulldogs στο τελευταίο δεκάλεπτο. Τώρα τα ρολόγια έχουν διαφορά 2 δευτερόλεπτα. 10 δευτερόλεπτα για την Κόζα Νόστρα. Σε αυτό το γονιτάκι. 6, 5, ο Μητάκης πίσω από το screen, εκτελεί για 3 αστοχή, 3 δευτερόλεπτα για τους Bulldogs, ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, βολίεση του Τραγή, airball και λήξη 3ου δεκαλήτου, 52-41. Μα ξεκινήσει το 4ο δεκάλεπτο. 5-5 έχουν μείνει ομάδες και τους έχει αποχωρήσει ο Μούρτζης για να πάει τον Κάγιο στο νοσοκομείο. Τρίποντα από τον Μίλτο τον Δραγόπουλο με το ξεκίνημα. Μείωσαν στους 8 οι Bulldogs. Του Δάγκης είχε άπλετο χώρο και δεν εκτέλεσε. Εδώ στο Χατζησιμεωνίδη, πάλι Κουτσουριδάκης. Ο Δάγκης πίσω από 3 παίκτες σε εισαγωγικά κρύφτηκε. Τέλος αυτό έχει ο Χατζησιμεωνίδης, έκανε λάθος. Λούβαρης πάει προς τα μέσα στο χι. Χατζημεωνίδης το διασκεδάζει κιόλας και αυτό είναι και το νέμα. Τσουριδάκης έχει Χατζημεωνίδη να πάρει το screen, θα εκτελέσει για δύο, θα σκοράρει, δύσκολη προσπάθεια, ωραίο καλάθι. 54-44. Γαλάνης πάει να αποστάρει τον κοντήτρο Χατζημεωνίδη, αστοχή. Χατζημεωνίδης θα πάρει το rebound, θα περάσει κιόλας. Το τραγί αριστερά του θα αφήσει το Κουτσουριδάκη όμως. Δεν βιάζονται πλέον οι γηπεδούχοι της Κόζα Νόστρα. Τραγί θα εκτελέσει, όχι τώρα. 4 δευτερόλεπτα απομένουν. Ο Χατζημεωνίδης θα πάρει το τριποντάκι, δεν θα σκοράρει τώρα. Thank you.
Μίλτος θέλει να βάλει άλλο ένα τρίποντο, όχι. Φάουλ θα κερδίσει από τον Γονιδάκη ο Απέριγκης. Αντιαθλητικό το φάουλ του Γονιδάκη, καθώς τον κράτησε κάτω στο να μην σηκωθεί για το rebound. Δύο βολές για τον Απέργη και η μπάλα θα περάσει πάλι στην κατοχή των Bulldogs. Δύο στις δύο. 54-46. Για να δούμε εάν τα Bulldogs έχουν τα ψυχικά αποθέματα για να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση. Είναι πλέον και θέμα αντοχής. Καθώς είναι και οι δύο ομάδες με 5. Λούβαρη, ωραία προσπάθεια. Άστοχο το αριστερό lay-up. Κυριάκης, πάρα πολύ ωραία εδώ το τραγί. Σκόραρε ο μικρός. 56-46. Καταφέρνουν να συντηρήσουν τη διαφορά στους 10 πόντους οι γηπεδούχοι. Ανδρέας ο Δημητρακόπουλος μέχρι μέσα σκοράρει. Μέχρι στιγμής ανταλλάζουν καλάθια οι ομάδες. Κοιτάξει πάλι το ίδιο θέλει να κάνουν τον τραγί, τώρα όμως το κλείσανε τον μικρό. Γονιτάκης. Λυρίζει, εκτελεί ο Λούβαρης μαζεύει το rebound, θέλει να τρέξει τώρα τους Bulldogs. Μπάλα στον Μίλτο τον Δημητρακόπουλο. Προσποιείται, εκτελεί, αστοχή. Χατσιμεωνίδης. Και αν την μπάλα τον πιέζει ο Γαλάνης, θα βρει τον Γονιδάκη. Δεν κατάφερε να περάσει η μπάλα προς τον Ταραγή, ο Λούβαρης. Έβγαλε εκτός, 3 δέκατα δευτερολέπτου απομένουν για την Κόζα Νόστρα. 56-48 το σκορ, θα γίνει τώρα το κλέψιμο. Τσακρίστας θα καθλάσει επαναφορά στα χέρια του Λούβαρη. Ο Μίλτος ο Δημητρακόπουλος σκοράρει. Στους 6 διαφορά 56-50 και time out για την Κόζα Νόστρα. Όλο το μάνα συνεχιστεί το μάτς. 56-50, να δούμε θα είναι αντίδραση της Κόζα Νόστρα στην προσπάθεια των Bulldogs να επιστρέψουν στην διεκδίκηση της νίκης. Ο Γονιδάκης θα βρει το Χατζη Σημεωνίδη. Τώρα ο Λούβαρης θα είπαν το Γονιδάκη. Μάρκο Σκριν θα εκτελέσει ο Γονιδάκης, θα στοχίσει ο Γαλάνης ψηλά το rebound. Θα βρει τον Ανδρέα που έκανε την κίνηση. Δεν θα σκοράρει όμως εκείνος. Να μειώσει τους 4 και να βάλει κι άλλο πίεση στην Κόζα Νόστρα. Επειδή έχει την ευκαιρία τώρα να ανεβάσει διαφορά στο 8 εάν σκοράρει. Ή στους 9. Κάτι Σημεωνίδης θα βγάλει έξω Γονιδάκης, εκτελεί για 45 μοίρες. Ούτε τώρα. Λούβαρη στον Μιλτιάδη τον Δραγούλο. Ανδρέας έχει δεξιά του τον Απέργη. Θα πάει προς τα μέσα, θα κερδίσει φάουλ από τον Τραγί. Δύο βολές. Μέσα η πρώτη βολή. Δύο. 5-0 έχουν χτίσει το σερί τους τώρα οι Bulldogs και έχουν κάνει το σκορ 56-51. Ο Τραγής δεν βιάζεται, δεν εκτέλεσε ενώ ήταν μόνος του. Κατσιμεωνίδης πάλι στην Τραγή, παίζουν μεταξύ τους. Αστοχή για δύο μικρός. Μίλτος Δημητρακόπουλος μέσα. 56-54.
Έχουν πάψει πλέον να παίρνουν τα τρίποδα για την Κόζα Νόστρα. 8-0 το σερί που τρέχουν οι Bulldogs. Στους 2 πόντους πλέον διαφορά, 4,5 λεπτά ακόμα. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο από την Απέργη. Καινούρια 14 δευτερόλεπτα για την Κόζα Νόστρα. Παραλίγο να γίνει το κλέψιμο από τον Λούβαρη. Θα κάνει φάουλ όμως στον Κονιδάκη. Παίρνει μπάλα, περνάει, βρίσκει τον Τραγή, εκτελεί ο μικρός. Δεν σκοράρει, θα Τσιμεωνίδης ανανεώσει μετά από ώρα μια επίθεση. Τζαχρίστος δεν θα καταφέρει σκοράρει. Λούβαρης μεγάλη πάσα στον Μίρτο του Δημητρακόπουλου, ο οποίος θα εισαφαρίσει. 4 λεπτά ακόμα, Κόζα Νόστρα. Δεν βρίσκει τις λύσεις που χρειάζεται. Και έτσι χάνει το μεγάλο προβάδισμα που είχε από το 3ο δεκάλεπτο. Το 52-41 έχει γίνει 56 όλα. Ο Ανδρέας είναι τραγούδος, όχι. Συγγνώμη τώρα ο Ανδρέας. Κατσιμεωνίδης για τρεις, ο Γονιδάκης, ούτε τώρα ο Τζαχρίστας. Θα μαζέψει την μπάλα τελικά, όχι, θα κάνει λάθος. Όλα αυτά είναι στον Μίλτο Δημητρακόπουλο, που μπερδεύεται. Κατοχή για Κόζα Νόστρα. Κουρασμένοι τώρα και οι 10 παίκτες στο παρκέ. 3 λεπτά ακόμα. Χατζησημεωνίδης. Μέσα μετά από ώρα. Ο Χατζησημεωνίδης λύνει τη δίνει τη λύση, όχι λύνει τη δύση. Sorry. Δίνει τη λύση που έψαχνε. Κόζα Νόστρα τώρα, ο Λούβαρης θα κάνει λάθος πάσα προς τον Απέργη. Δώρο αυτό για την Κόζα Νόστρα, 59-56. Παρά την αστοχία του στο τελευταίο δεκάλεπτο, η Κόζα Νόστρα συνεχίζει να απειλεί από τα 6.75. Τώρα αντίπαλα τώρα ο Γονιδάκης, τον πιέζει ο Λούβαρης. Συμειωνίδης, Γονιδάκης, ο Τραγής είναι μόνος του αριστερά και δεξιά. Θα πετάξει την μπάλα ο Γονιδάκης, ο Τραχρίστας μάζει το rebound, αλλά η μπάλα δεν είχε βρει Στεφάνη. Τώρα από μια τεχνική ο Λούβαρης και ο Γονιδάκης. Αποβληθεί με 5 φάουλ ο Γονιδάκης. Από μια τεχνική δέχτηκε ο Γονιδάκης και ο Λούβαρης. Ο Γονιδάκης είχε 4 φάουλ, τώρα αποβάλλεται με 5. Και η Κόζα Νόστρα πρέπει να παίξει με 4 παίκτες. Μάλιστα. Για να δούμε πώς θα ανταποκριθούν τώρα. Νέα συνθήκη αυτή στο μάτς. Νομίζω ο Απέργης έχει 4 φάουλ για τους Bulldogs. Είναι ο μόνος που κινδυνεύει. Θα γίνει το λάθος τώρα τον Ανδρέα. Χάνεται μια ευκαιρία για τα Bulldogs. Time out και επιστρέφουμε. 59-56. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Να δούμε αυτό το 5-2-4. Λοιπόν, θα πάρει τώρα οι Bulldogs. Ο Λούβαρης θα κάνει foul πάνω στον Κουτσουριδάκη. Και 3 2 λεπτά και 3.
3 δευτερόλεπτα που μένουν για να λήξει το δεκάλεπτο παιχνίδι του δεκάλεπτου σχεδόν. 59-56 υπέρ της Κοζανός, τώρα Κουτσουρδάκης μέχρι μέσα. Θα στοχίσει, μαζεύει ο Χατζημεωνίδης. Πιάνει προς τα έξω, μπαίνει πάλι προς τα μέσα. Στοχή για 2, Μιλτιάδης ο Δημητρακόπουλος στο rebound. Στον Αμπέργη. Θα στοχίσει από την πίεση του Κουτσουρδάκη. Συν 3 η Κοζανόστρα. Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή το σκορ, είναι μεγάλο το προτάσμα. Μεγάλη ευκαιρία του Τζαχρίστα να βάλει στο συν 5 και σε θέση οδηγού τους γηπεδούχους. Αστοχή στον ενδιασμό σε τρίποντο Μίλτος ο Δημητρακόπουλος. Παραμένει το 59-56. Πίεση σε όλο το γήπεδο για τα Bulldogs. Χατζημεωνίδης θα περάσει πολύ εύκολα. Θα του κάνει το φάουλ ο Μιλτιάδης ο Δημητρακόπουλος. Περνούσε και είχε σκαλοπάτι τον τραγείο Χατζημεωνίδης. Αυτό ήταν το τέταρτο ομαδικό των Bulldogs. 3 έχει η Κοζανόστρα. 59-56, 1 και 10 απομένει. Ζαχρίστας για 3. Όχι, ο Χατζημεωνίδης θα σπρώξει την μπάλα στο τραγί. Για 3 ο τραγής. Ούτε τώρα η μπάλα θα περάσει εκτός παρκέ. 57 δευτερόλεπτα για τους Bulldogs ώστε να πετύχουν την ανατροπή. 57 δευτερόλεπτα για την Κοζανόστρα να κρατήσει το προβάδισμα. Ο Λούβαρης στο χείο Χατζημεωνίδη το μαζεύει. Θα κερδίσει φάλα τον Λούβαρη. Αυτό είναι το πέμπτο ομαδικό βολές για τον Χατζημεωνίδη. Τέταρτο του Λούβαρη. Πρέπει να έχει 4 και ο Μίλτος ο Δημητρακόπουλος. Δεν ξέρω, τέλος πάντων. Μεγάλη ευκαιρία για την Κοζανόστρα να σκοράρει έστω και έναν πόντο. Θα στείλει το μάτι στις 2 κατοχές. Θα χάσει την πρώτη βολή. Βγαίνει στις 2, βιάστηκε για να μπει κιόλας να διεκδικήσει το rebound. Παναφορά από το πλάι για τους Bulldogs. 59-56, 48 δευτερόλεπτα. Μίλτος Δημητρακόπουλος, θέλει να ισοφαρίσει, ναι. 42 δευτερόλεπτα. 59 όλα, ο Τραγής κρατάει την μπάλα και δίνει στο Κουτσουρδάκη. Κλειστή από 2 Κουτσουρδάκης, θα περάσει όμως. Κουτσουρδάκης για 3 airball. Μαζεύει πάρα πολύ ωραία Χατζημεωνίδης και περνάει στο Τζαχρίστα. Κουτσουρδάκης πολύ ωραία άμυνα τώρα του Λούβαρη. Πάσα στον Απέργη, αστοχή, επιθετικό rebound. Ο Μίλτος ο Δημητρακόπουλος θα του κάνει το φάουλ του Τζαχρίστα σωστά. Θα το στείλει στη γραμμή των βολών, 17 δευτερόλεπτα ακόμα. Δύο βολές για τον Μιλτιάδη, τον Δημητρακόπουλο. Μέσα η πρώτη, προβάδισμα για τα Bulldogs. 17 δευτερόλεπτα. 2 στις 2 με time out για το Κοζανόστρα. 59-61 το σκορ. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο συν 2 οι Bulldogs, 17 δευτερόλεπτα. Άμυνα σε επίθεση σε ολόκληρο γήπεδο για την Κοζανόστρα. Κουτσουριδάκης θα πάει λογικά σε όλη την επίθεση. Θα βρει πολύ ωραία τον Τραγή. Χατζησιμεωνίδης. Κουτσουριδάκης περνάει. Ο Τζαχρίστας για την ισοπαλία, όχι. Μαζεύει ο Λούβαρης, πετάει στον Μίλτο τον Δημητρακόπουλο και οι Bulldogs εδώ μας δείχνει και τη φανέλα ο Δημητρακόπουλος. Θα πάρουν τη μεγάλη νίκη εδώ πέρα στο Μπασκετάκι Αρίνα. 59-61, καλό βράδυ από το Μενίδη.